Βρισκόμαστε στο εργαστήριο οργανικής σύνθεσης ή συνθετικής οργανικής χημίας, όπως μπορούμε να πούμε διαφορετικά, το οποίο βρίσκεται στο τμήμα χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αυτό που κάνουμε στο εργαστήριό μας είναι συνθετική οργανική χημεία. Με άλλα λόγια, φτιάχνουμε χημικές ενώσεις. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας είναι η βασική έρευνα στη συνθετική οργανική χημεία και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να φτιάχνουμε αυτές τις χημικές ενώσεις. Οι νέες συνθετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στη βάση της χημίας του μοριακού οξυγόνου και οι οποίες θεωρούμε ότι υπερτερούν σε σχέση με τις ήδη γνωστές συνθετικές τεχνολογίες. Τα της δικιάς μας μεθοδολογίας έναντι παλαιότερων τεχνολογιών είναι η αποφυγή της χρήσης βαρύνων μετάλλων τα οποία είναι τοξικά, η μεγάλη αύξηση της μοριακής πολυπλοκότητας μέσω ντόμινο αντιδράσεων, αλλά και η οικονομία και σταδίων και ατόμων. Στο δικό μας εργαστήριο αντικαθιστούμε αυτά τα βαρέα μέταλλα με το πιο απλό οξυδοτικό, το οποίο και η φύση ίδια χρησιμοποιεί για να κάνει τις δικές της οξυδόσεις, το οποίο είναι το οξυγόνο το οποίο αναπνέουμε. Καινοτομία της έρευνάς μας αποτελεί η χρήση του διγεμένου μοριακού οξυγόνου για την ανάπτυξη συνθετικών μεθοδολογιών, παρόλο ότι ανά τις δεκαετίες είναι γνωστή η χρήση του διγεμένου οξυγόνου. Στην έρευνά μας χρησιμοποιούμε το διγερμένο οξυγόνο όχι απλά ως ένα οξυδοτικό αντιδραστήριο, αλλά ως εκκινητή μιας διαδικασίας αντιδράσεων που μετατρέπουν απλές οργανικές ουσίες σε πολύπλοκες δομές, πράγμα που είναι δύσκολο να συμβεί στην οργανική σύνθεση. Πιστεύουμε επίσης ότι η φύση χρησιμοποιεί το διεγερμένο μοριακό οξυγόνο. Έχει εξάλλου όλα τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία για τη δημιουργία του. Έχει οξυγόνο, 20% στον ατμοσφαιρικό αέρα, έχει όλους εκείνους τους φωτοευαισθητοποιητές που χρησιμοποιούμε και στο εργαστήριο, όπως χλωροφύλλες, τανίνες κτλ. Και φυσικά έχει ορατό φως, το οποίο είναι το φως που χρησιμοποιούμε για να διεγείρουμε το οξυγόνο και να φτιάξουμε το διεγερμένο μοριακό οξυγόνο. Όταν οι συνθετικοί χημικοί μιμούνται τη φύση, το αποτέλεσμα είναι πραγματικά υπέροχο. Το μοριακό οξυγόνο στην βασική του ηλεκτρονιακή κατάσταση ονομάζεται οξυγόνο τριπλής κατάστασης. Είναι το οξυγόνο το οποίο αναπνέμε αυτή τη στιγμή και το οποίο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε χημικές αντιδράσεις. Για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε πρέπει πρώτα να το διεγείρουμε, δηλαδή να του δώσουμε ενέργεια ώστε να μεταβεί σε μια ανώτερη ενεργειακή κατάσταση, κατάσταση στην οποία το οξυγόνο ονομάζεται οξυγόνο απλής κατάστασης και εκεί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε χημικές αντιδράσεις. Εδώ έχουμε φτιάξει δύο δείγματα, τα οποία περιέχουν το διαλύτη με την ουσία μας. Ταυτόχρονα έχουμε προσθέσει τον κατάλληλο φωτοευαισθητοποιητή, ο οποίος μπορεί να είναι το ροζ μπενγκάλ, το οποίο όπως βλέπεις χρωματίζει κόκκινο το διάλειμμά μας, είτε το μέθιλιν μπλου, το οποίο αντίστοιχα δίνει ένα μπλε χρώμα. Αυτό το δείγμα τώρα το τοποθετούμε μέσα σε ένα παγόλουτρο, ούτως ώστε να διατηρούμε θερμοκρασία από 0 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Ταυτόχρονα διοχετεύουμε αέριο οξυγόνου, ούτως ώστε να αυξήσουμε τη συγκέντρωσή του μέσα στο διάλειμμα για να ξεκινήσει τη διαδικασία της οξείδωσης. Και όπως είπα προηγουμένως, επειδή χρειαζόμαστε να το διεγείρουμε το οξυγόνο, πρέπει να δώσουμε ορατό φως, το οποίο παρέχεται από αυτήν εδώ τη λάμπα, την οποία μόλις την ανοίξουμε ξεκινάει η διαδικασία της φωτοξείδωσης. Το διεγερμένο μοριακό οξυγόνο αποτελείται από δύο άτομα οξυγόνου, που εισάγονται στο υπόστρωμα με το τέλος της οξυδοτικής διαδικασίας. Έτσι έχουμε οικονομία ατόμων, καθώς και αποφεύγουμε τα υπολείμματα
που συνήθως βλέπουμε στις οργανικές αντιδράσεις. Μέσω μιας τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριό μας, μπορούμε και φωτοξειδώνουμε σε διαλύτη νερό, χρησιμοποιώντας το διεγερμένο μοριακό οξυγόνο, και έτσι αποφεύγει τη χρήση τοξικών οργανικών διαλυτών. Επίσης, όσον αφορά οικονομικά θέματα, συχνά για να κάνεις αντιδράσεις χρησιμοποιείς ακριβά αντιδραστήρια. Το διεγερμένο οξυγόνο είναι μηδαμινού κόστους και επειδή ακριβώς είναι πολύ υψηλή η δραστικότητά του, αντιδρά πάρα πολύ γρήγορα, πράγμα πολύ σημαντικό για τους συνθετικούς οργανικούς χημικούς. Τέλος, με τις αντιδράσεις του διεγερμένου οξυγόνου μπορούμε με πολύ απλό τρόπο ένα πολύ εύκολο μόριο να το μετατρέψουμε σε ένα πολύπλοκο μόριο που σε άλλες περιπτώσεις θα χρειαζόντουσαν δύσκολες, χρονοβόρες αντιδράσεις. Στη δικιά μας περίπτωση απλοποιούνται πολύ τα πράγματα. Κάποια από τα τελικά αυτά μόρια είναι πολύ χρήσιμα. Είναι φυσικά προϊόντα με πολύ ενδιαφέρουσα βιολογική δραστικότητα. Για παράδειγμα, κάποια από αυτά είναι κυταροτοξικά μόρια και μάλιστα σκοτώνουν επιλεκτικά καρκινικά κύτταρα σε σχέση με υγιή κύτταρα. Άρα είναι δυνητικά, για παράδειγμα, αντικαρκινικά φάρμακα. Όμως, ο κύριος σκοπός του εργαστηρίου μας εστιάζεται στην ανάπτυξη των νέων συνθετικών τεχνολογιών, των νέων αντιδράσεων, των νέων εργαλείων στα χέρια των συνθετικών χημικών και, με άλλα λόγια, τεχνολογίες τις οποίες μπορεί να τις χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε επιστήμονας και όχι μόνο χημικός, παντού στον κόσμο, για να κάνει τη δική του επιστήμη, τη δική του δουλειά πολύ πιο εύκολη. Μπορεί εκείνος να τα χρησιμοποιήσει για να φτιάξει κάτι που είναι ίσως πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο σπουδαίο. Νομίζω η σημαντικότερη διάκριση, θα το έθετα διάκριση του εργαστηρίου, είναι η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το ERC, μέσω του προγράμματος ΙΔΕΕΣ. Θεωρώ ότι είναι από τα πλέον ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη. Η ποιότητα των ερευνητικών δημοσιεύσεων στα καλύτερα περιοδικά χημίας και οργανικής χημίας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και τιμά το εργαστήριο και τη δουλειά που βγαίνει από το εργαστήριο. Είμαι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής ενός πολύ γνωστού περιοδικού του Organic and Biomolecular Chemistry της Royal Society of Chemistry. Αλλά αυτό για το οποίο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Το μεγαλύτερο κίνητρο στη δουλειά μας, δηλαδή το κίνητρο στη δουλειά του συνθετικού οργανικού χημικού, νομίζω ότι είναι η χαρά της δημιουργίας. Το γεγονός ότι συνέχεια φτιάχνουμε πράγματα, συνέχεια φτιάχνουμε νέες ενώσεις. Είναι φοβερό το συνέστημα να ξέρεις ότι αυτό το φυσικό προϊόν, αυτή την ένωση, είσαι ο πρώτος άνθρωπος ή το πρώτο εργαστήριο το οποίο τη συνέθεσε παγκοσμίως. Τη στιγμή που παίρνεις το τελικό, όπως λέμε, φάσμα, δηλαδή πιστοποιείς τα δαχτυλικά αποτυπώματα της Ένωσης και ξέρεις ότι είσαι ο πρώτος κόσμος, ο άνθρωπος στον κόσμο που έφτιαξε αυτή την Ένωση, η χαρά είναι απερίγραπτη. Νομίζω έτσι ήμουν πάντα. Από μικρός μου άρεσε να φτιάχνω το περιβόλι, τον κήπο και να βλέπω τα πράγματα να ανθίζουν, να μεγαλώνουν, να βγάζουν καρπούς. Ακριβώς το ίδιο είναι και η δουλειά του συνθετικού οργανικού χημικού. Να πάρει ένα μικρό μοριάκι, τόσο δούλι που είναι εμπορικά διαθέσιμο και φτηνό, και σιγά σιγά πάνω του να χτίσει, να το μεγαλώσει και να φτάσει στο σημείο να φτιάξει κάτι που υπάρχει στη φύση και πιθανόν είναι βιολογικά δραστικό και πιθανόν να πάει κάπου αλλού και ίσως να δούμε κάποια πολύ καλά πράγματα από αυτό το μόριο στο μέλλον. Αυτή νομίζω είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση, η χαρά της δημιουργίας.